Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, να θυμίσω είναι μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος Δράμαλης, και στην Α Θεσσαλονίκη με το ΚΚΕ, ο Σωτήρης Αβραμόπουλος. Είχαμε μείνει στη συζήτησή μας, στην απάντηση που θέλετε να δώσετε στον κύριο Αβραμόπουλο για τη ΣΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να πω και για τις λιγνητικές μονάδες που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος πριν, σαν μια διέξοδο και λύση. Είναι μια αναγκαστική λύση αυτή που η Νέα Δημοκρατία δεν τη θέλει. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πάει να δει τα φουγάρα που υπάρχουν και στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα και στη Φλόρινα, στη Δυτική Μακεδονία, και τους θανάτους από καρκίνο που είναι μεγαλύτεροι στην περιοχή και στην Ελλάδα. Πάντως η βία, πολυμνητοποίηση δυσαρέστησε τον κόσμο. Λόγω της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Εσείς και η ενεργειακή, λύση που θέλει και έχει φέρει. Και ούτε πρόκειται, γιατί με αυτά που λέτε, κύριε Αβραμόπουλε, ως κόμμα, δεν πιστεύω ο ελληνικός λαός σας δώσει ποτέ τη δυνατότητα να κυβερνήσετε, διότι είναι ουτοπικά αυτά που λέτε. Δεν πήρατε περιβαλλοντικά μέτρα τόσα χρόνια. Δεν σας διακόψω, να συνεχίσω λίγο παρακαλώ για την ενεργειακή ερώτηση που με έκανε η κυρία Τσόρμπα και να πω ότι η λύση που δίνει αυτή η κυβέρνηση είναι η πράσινη ενέργεια. Είναι στο πρόγραμμά μας η πράσινη ανάπτυξη. Ήδη το 50% του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι το 2030-35 θέλουμε έως το 100% του ενεργειακού μείγματος χώρας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πρόγραμμά μας είναι αυτό καταγεγραμμένο και επίσης έχουμε δώσει πρόσφατα, το έχουμε παρουσιάσει και εδώ κυρία Τσόρμπα, το πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά συστέγη, με το οποίο 300.000 συμπολίτες μας μπορούν να βάλουν φωτοβολταϊκά συστέγη τους. Είναι επιδοτούμενο το πρόγραμμα αυτό, το ξέρει ο ελληνικός λαός, και μπορεί να βάλει συστέγη του σπιτιού του ή στην πολυκατοικία ή στη μονοκατοικία ένα φωτοβολταϊκό και να γίνει αυτοπαραγωγός και έτσι να δοθεί μια μόνιμη λύση. Ακούγεται πολύ ωραίο, το πρόγραμμα ακούω όμως ότι δεν είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται αυτό. Το μεταφέρω έτσι ως πρώτη παρατήρηση, δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίο, διότι δίνει και ως 100% επιδότηση στην μπαταρία και ως 65% στο φωτοβολταϊκό εξοπλισμό. Εγώ καλώ όλους τους πολίτες να τρέξουν να το βάλουν και να έχουν ενεργειακή αυτάρκεια για το σπιτικό τους για τα επόμενα 25 χρόνια. Είναι το πρώτο πρόγραμμα που δίδεται επιδοτούμενο από ελληνική κυβέρνηση. Και γενικά όμως να σας μιλήσω για την ενεργειακή πολιτική και για τη ΣΑΠΕ. Σας είπα ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να απεγκλωβιστούμε εντελώς και από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο, τα δηληστήρια που είπε ο κ. Αβραμόπουλος στη δυτική πλευρά της πόλης. Αυτά να τα έχουμε ως backup λύσεις και κύρια πηγή ενέργειας σε μια χώρα. Δηλαδή. Αυτή είναι η στόχευση. Σε μια χώρα με 300 ημέρες ηλιοφάνεια το χρόνο, να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, όχι άναρχα, σαφέστατα, με ένα χωροταξικό το οποίο το περιμένουμε να το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό το λόγο είναι και η δική μου παρουσία και ως βουλευτής. Θα κυνηγήσω τα θέματα της ενέργειας και ειδικότερα τον ΑΠΕ στη νέα κυβέρνηση, όσο δεν πάει. Αλλά ήδη έχουν γίνει δύο προτάσεις μου πράξη. Να πούμε για τα πράσινα νησιά που έχουν γίνει, να πούμε για την επιδότηση του φωτοβολταϊκού συστέγη που ήδη έχει γίνει και να πούμε επίσης ότι η τελευταία μου πρόταση, που είναι ένας οργανισμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, άρα και νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη, το δικαιούμαστε. Είναι το 65% των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και δικαιούμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη να γίνει ένας τέτοιος οργανισμός ο οποίος θα καθορίζει και τις ισορροπίες. Έχουμε εξασφαλίσει παρόλα τα αυτά το ενεργειακό μείγμα όταν ξέσπασε και ο πόλεμος στην Ουκρανία και με το υδροποιημένο φυσικό αέριο, με τις δεξαμενές στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, την πλωτή δεξαμενή που μπήκε, τη θωράκιση της χώρας σε πολύ δύσκολες συνθήκες όταν πρωτοξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όλοι πιαστήκανε εν υπνώση. Και το πρόγραμμα το δικό μας, με την επιδότηση των λογαριασμών, να πούμε, στην ενεργειακή κρίση, το αντέγραψε και η Ευρώπη. Αντέγραψαν το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοινωνία. Και θέλω έτσι να πούμε δύο λόγια για το πολύ σοβαρό θέμα. Κόκκινα δάνεια. Υπάρχει και ένα, το άλλο σοβαρό θέμα της υπογεννητικότητας, του ότι φεύγουν πάρα πολλοί νέοι. Πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους εδώ, πώς θα μπορέσουμε να έχουν δουλειά οι νέοι άνθρωποι. Υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία τώρα αυτό το πρόγραμμα με το σπίτι μου, αλλά βλέπω ότι έχει μεγάλα θέματα γιατί δεν υπάρχουν στέγες. Κύριε Αβραμόπουλε. Το πρόβλημα της στέγης γενικότερα είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Γιατί βεβαίως και οι τιμές των κατοικιών, μεταχειρισμένων και καινούριων, αλλά και τα ενοίκια έχουν φτάσει, αυτό που λέμε λαϊκά, στο Θεό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος, που φτάνει και σε πολύ μεγάλα ποσοστά, ιδιαίτερα για τους χαμηλόμισθους, διατίθεται εκεί πέρα. Μισθή με αποτέλεσμα. Ελλάδας και αρχίζουμε και έχουμε ενοίκια Λονδίνου, σε λίγο θα είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση, η οποία όμως δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δεν φταίει κάποιος, να το πω έτσι, άγνωστο σχή, αλλά αυτή είναι η κατάσταση μέσα στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
την οποία υπηρετούν όλα τα κόμματα διαχρονικά. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους μισθούς που λέγαμε πριν, οι οποίοι είναι χαμηλοί και δεν, τέλος πάντων, δεν επαρκούν. Αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την εμπορευματοποίηση της παιδείας, της υγείας, άλλων τομέων στην κοινωνία που διαβρώνουν το εισόδημα. Και αυτό είναι το κρίσιμο, αν θέλετε, σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστεί. Και εκτός από όλα αυτά, έχουμε 700.000 πληστηριασμούς να είναι μπροστά και την φετινή χρονιά, δηλαδή το 2023 και τα επόμενα χρόνια, με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να αγωνιά που θα πάνε τα πράγματα. Επειδή λοιπόν και την επόμενη μέρα δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε σχέση με αυτούς τους κρίσιμους τομείς, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενισχυθεί η διεκδίκηση, να ενισχυθεί ο αγώνας ακριβώς απέναντι και σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα πολύ χαμηλά, τέλος πάντων, εισοδήματα, αλλά να ανοίξει και ένας δρόμος, έτσι ώστε και η ίδια η κατοικία, η ίδια η στέγαση, αν το θέλετε, να μην είναι ένα ακριβό πληρωμένο εμπόρευμα, αλλά να είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Mm-hmm. Και προφανώς και τα ζητήματα της στέγασης και της ενεργειακής φτώχειας που είπαμε πριν, γιατί εκεί έχει οδηγήσει, σε ενεργειακή φτώχεια και φοβερά κέρδη για τους ενεργειακούς ομίλους και για τους μεταφορείς LNG, αυτή η πολιτική είναι βασική, να το πω έτσι, πυλώνες της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια για πραγματική ουσιαστική βελτίωση των όρων της ποιότητας ζωής, το ΚΚΕ θα δώσει όλες σου τις δυνάμεις. Κύριε Δράμαλη, η αλήθεια είναι το θέμα των πληστηριασμών είναι μπροστά μας και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει από τη μια ένα μεγάλο ιδιωτικό χρέος, από την άλλη τα επιτόκια σταθεροποιήθηκαν αλλά προς τα ψηλά και πάρα πολλοί βλέπουν να πληρώνουν δόσεις που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που νομίζω θα το βρει μπροστά και όποια κυβέρνηση. Κύριε Τσόλο, ποιος εκχώρησε στα funds τους πληστηριασμούς, ποιος, η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκχωρήθηκαν όλα τα δάνεια στα funds. Αυτό είναι γνωστό. Άρα μην καθόμαστε και κρίνουμε τη Νέα Δημοκρατία για κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αυτό κρίνουμε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έκανε ένα μηχανισμό μέσα στον οποίο έβαλε τους οφειλέτες με τις τράπεζες σε έναν μηχανισμό ο οποίος γίνονται διακανονισμοί. Έχουν γίνει γύρω στους 5.000 διακανονισμοί, ενώ παλιότερα επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν γίνει 1.000-2.000. Αστείο νούμερο, δηλαδή δεν το είχε εμπιστευτεί κανείς το προηγούμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το διακανονισμό με τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή 5.000 συμπολίτες μας έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους. Επίσης υπάρχει μέσα στο μηχανισμό ότι θα πρέπει να δοθεί απάντηση από τα funds και από τις τράπεζες αν δεν δεχτούν έναν λογικό διακανονισμό που προτείνει κάποιος που είναι σε δεινή θέση, γιατί δεν τον δέχονται. Δηλαδή κρίνονται αυτοί που αποφασίζουν, που δεν υπήρχε παλιά ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε επί καμίας άλλης κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία το έφερε και έτσι προστατεύουμε κάποιον νοικοκυριό ο οποίος ήρθε όντως σε δεινή θέση, μπορεί να δίνει ένα μικρό ποσό, θα πρέπει να το αποδεχτεί η άλλη πλευρά. Θα πρέπει να γίνει τώρα. Για τους μπαταχτσίδες οι οποίοι κρύβονται πίσω από την προστασία, τη διαρκή προστασία, δεν μπορείς μια ζωή να προστατεύεις κάποιον ο οποίος ενώ έχει κάποια δυνατότητα να αποπληρώσει, γιατί πήρε δάνειο, έτσι δεν είναι? Όταν παίρνεις ένα δάνειο, κάποια στιγμή πρέπει να το αποπληρώσεις. Έστω με την οικονομική κρίση κτλ. Δοθήκανε κίνητρα, υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Πάντως μας παρακαλούσαν κάποτε να κάποια πάρουμε δάνεια να και ήρθαν τα πάνω κάτω, κύριε Δράμαλη. Ποιος έδινε τα δάνεια? Από πού ξεκίνησε? Το Τσοβόλα δώσε τα όλα, ποιος το είπε? Ποιος έδωσε τόσα πολλά δάνεια? Καλά, να πάρουμε τώρα πώς φτάσαμε στα μνημόνια, όλα. Λέτε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Όχι, εντάξει, μην πάμε όμως τόσο, πίσω. Πάμε στο σήμερα. Για μένα το πιο σημαντικό, κύριε Τσόρβα, είναι η οικονομία. Όπως σας είπα, αν η οικονομία πάει καλά, αν τα ζευγάρια έχουν δουλειά, αν πληρώνονται και έχουν καλούς μισθούς, θα μπορούν και τα δάνεια να αποπληρώνονται, γιατί και ο κόσμος θα συνεχίσει να παίρνει δάνεια. Αλλά οι πολιτικές είναι που οδηγούν στο να πάνε καλά ή να μην πάνε καλά τα πράγματα. Οι πολιτικές δόθηκαν. Δώσαμε κίνητρα με 10.000 θέσεις με το πρόγραμμα Στέγη για νέους, όπου ήδη έχουν γίνει 18.000 αιτήσεις και προχωράει. Δεν ξέρω εσείς είπατε κάτι ότι δεν πάει καλά. Εγώ ξέρω ότι έχουν καλυφθεί όλες οι αιτήσεις και τα νέα ζευγάρια ήδη ψάχνουν. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά, να βρουν το κατάλληλο ακίνητο. Okay, ναι. Άμα δεν υπάρχουν ακίνητα, τι να το κάνω να εγώ? Να βρεθεί που το κατάλληλο ακίνητο. Το κατάλληλο. Η αγορά θα βρει, θα ρυθμίσει και οι μεσίδες και οι ιδιοκτήτες. Μακάρι να γίνει θα έτσι. Θα ρυθμίσουν την αγορά και κάποια στιγμή οι νέοι θα έχουν το σπίτι που τους αξίζει και την επόμενη τετραετία στο πρόγραμμά μας είναι ακριβώς να υπάρχει και άλλη μέρημνα σε οικόπεδα και τα οποία είναι στο δημόσιο και είναι ανεκμετάλλευτα, να δοθεί αντιπαροχή και να μπορέσουν νέοι να πληρώνουν μια πολύ μικρή δόση για να αποκτήσουν το σπίτι, όχι ενίκιο.
και σιγά σιγά και άλλες χιλιάδες πολλές νέων και νέων ζευγαριών, συμφωνώ μαζί σας για την υπογεννητικότητα που υπάρχει, να βρουν και άλλα κίνητρα. Διπλασιάσαμε το επίδομα μητρότητας, δώσαμε μεγαλύτερο χρόνο απουσίας από το σπίτι για να μπορέσει να μεγαλώσει το παιδί, δώσαμε ένα επίδομα για τις πρώτες ανάγκες όταν γεννιέται ένα νέο παιδί. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση έδωσε και στάθηκε στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ναι. Και στην επόμενη κυβέρνηση θα δοθούν και άλλα κίνητρα στα νέα ζευγάρια και παιδιά να κάνουν και να μπορέσουν να μείνουν και να αποπληρώνουν και τις δόσεις του όποιου δανείου. Κύριε Αβραμόπουλε, εθνικά θέματα, Τουρκία, μετανάστευση, πολλοί μιλάνε επίσης και για πρέσπες του Αιγαίου. Τι απαντάμε σε όλα αυτά, το ΚΚΕ τι λέει? Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία αν θέλετε εμείς τα εξετάζουμε και μέσα στη μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών στην περιοχή, με τον υπεραλιστικό πόλεμο να μένεται στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, όπως παραδέχτηκε και ο Στόλτεμπεργκ, γιατί κάποιοι μας είπαν ότι απλά ήταν μια εισβολή της Ρωσίας, την οποία βεβαίως εμείς καταδικάσαμε, και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο σύστημα να μένεται σε όλες τις πλευρές της γης. Πάντως μέσα όλο αυτό το περιβάλλον μπορεί κάποιος να μην εξοπλίζεται? Το ρωτάω γιατί κατά καιρούς ακούσα συνεντεύξεις ότι είναι το ερώτημα που σας θέτουν. Θα σας πω. Αυτή βεβαίως είναι μία πλευρά. Το θέμα λοιπόν είναι ποια είναι η θέση και η στάση της χώρας μας μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και εμείς λέμε ότι η πολιτική η οποία ακολουθείται, οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουμε στο ΝΑΤΟ, θέτουν σε κίνδυνο επί της ουσίας τον ελληνικό λαό. Μετατρέπουν όλη τη χώρα και την περιοχή μας σε μαγνήτη μεγάλων κινδύνων, αφού αυτή έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Σήμερα, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, υπάρχουν κάποιες διαρροές για αιτήματα για να στείλουμε και Leopard στην Ουκρανία. Πριν στείλαμε τα BMP, έχουμε τους Patriot οι οποίοι είναι στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένα κομμάτι από τα χρυσοπληρωμένα εξοπλιστικά προγράμματα διατίθεται για τις ανάγκες της συμμαχίας και ευλογείται, ας το πω έτσι, από τις ΗΠΑ, γιατί πραγματικά εξυπηρετεί αυτό το σχεδιασμό. Αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα δεν έχουν καμία σχέση επί της ουσίας με την ασφάλεια, με την ευημερία του ελληνικού λαού. Και αν θέλετε να το πάμε και λίγο παρακάτω, γιατί εκεί βρίσκεται η ουσία. Και ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός προφανώς δεν έχουν κανένα συμφέρον από την όξυνση της αντιπαράθεσης, από πιθανά πολεμικά επεισόδια ή και άλλες εξελίξεις, τις οποίες δεν τις θέλει κανένας μας. Αυτό όμως που πρέπει να βγει από τη μέση για να απολαύσουμε πραγματικά συνθήκες ασφάλειας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, όχι μόνο με τη γειτονική χώρα αλλά και ευρύτερα, και με τα Βαλκάνια και με τους λαούς όλου του κόσμου, είναι να βγουν από τη μέση ανταγωνισμοί οι οποίοι τροφοδοτούνται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η οικονομία πάντα είναι στο επίκεντρο των ανταγωνισμών. Να βγουν από τη μέση επικίνδυνοι σχεδιασμοί από τα διάφορα στρατόπεδα όπως είναι το ΝΑΤΟ και άλλα αντίπαλα στρατόπεδα. Άρα μακριά από όλα αυτά μόνοι μας, αυτό λέτε. Αυτό πρέπει να γίνει αν θέλουμε πραγματικά να ζούμε με ασφάλεια, με σιγουριά για το μέλλον. Το μέλλον βρίσκεται εκεί. Οι λαοί να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, αποφασιστικά, να βγάλουν από τη μέση τους παράγοντες που τροφοδοτούν την όξυση, τους πολέμους, τις κρίσεις, τη φτώχεια, για να μπορέσουν να δρομολογήσουν θετικές εξελίξεις και μια καλύτερη ζωή και για τον ελληνικό λαό και για τους άλλους λαούς εδώ στην περιοχή. Όμως υπάρχει και το εξής. Στη δικιά μας αντίληψη, προφανώς, και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, έτσι, τα οποία πρέπει και να τα υπερασπιστούμε. Το κρίσιμο ζήτημα είναι το εξής, ότι μπορούμε ένας λαός ο οποίος είναι αποφασισμένος, ο οποίος βάζει άλλες ράγες στην οικονομία του, να το πω έτσι, αναπτύσσει αν θέλετε ακόμα και την αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει ξεχαρβαλωθεί με ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδοχικές κυβερνήσεις, να αποκτήσει και άλλες νέες δυνατότητες όσον αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, ότι όσο πιο βαθιά εμπλεκόμαστε στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, ίσα-ίσα τροφοδοτείται η επιθετικότητα της Τουρκίας, γιατί έχει τα χάδια από τους υποτιθέμενους τέλος πάντων συμμάχους μας και δεν βλέπουμε να ιδρώνει το αυτί τους τέλος πάντων ιδιαίτερα. Άρα η εμπλοκή μας, η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ, κάθε άλλο παρά μια ζεστή αγκαλιά είναι για τον ελληνικό λαό. Καλά, δεν νομίζω κανείς να θεωρεί ότι είναι ζεστή αγκαλιά το ΝΑΤΟ. Και κάθε άλλο παρά υπερασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και δεν έχει βγει μπροστά σε κρίσιμες στιγμές, δεν το συζητάω. Νομίζω, κύριε Δράμαλη, θα συμφωνήσετε ως προς αυτό. Στα υπόλοιπα τώρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί
πει ότι είναι ένας τομέας που έκανε πολύ καλή δουλειά. Εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Τσόρμπα, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα. Εμείς που ζούμε και έχουμε τα προβλήματα, είχαμε την υβριδική απειλή στον Εύρο, την αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά. Συνεχίζουμε με το φράκτη στον Εύρο. Είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε με τον κύριο Παπαδημούλη να καταργήσει καν την όλη χρηματοδότηση του έργου με ευρωπαϊκά κονδύλια, τραγικό για την Ελλάδα. Εμείς αντιμετωπίσαμε αυτή την υβριδική απειλή. Θα συνεχίσουμε το φράκτη ακόμα και με δικά μας χρήματα. Ήταν ένα 200 οι μεταναστευτικές στολές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση το 19 και αυτή τη στιγμή σχεδόν έχουν εξαλειφθεί, είναι μόνο 40.000 αυτή την τετραετία ροές μεταναστών. Αυτό λέει πάρα πολλά για τον ελληνικό λαό, πλέον αισθάνεται ασφαλής και ξέρει ότι έχει και σύνορα και στον Εύρο και θαλάσσια σύνορα. Να σας πω ότι στα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε 84 Viper αναβαθμισμένα, έχουμε 28 νέα Rafale. Έτσι, έχουμε τρεις νέες φρεγάτες οι οποίες έρχονται. Έχουμε θωρακίσει την Ελλάδα με αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Είχαν χρόνια να γίνουν, γιατί στην περίοδο τη δεκαετή κρίση που περάσαμε δεν είχε γίνει κάτι. Και πλέον ο ελληνικός λαός μπορεί να αισθάνεται σίγουρος και να κοιμάται ήσυχος ότι δεν έχουμε καμία απειλή από τον γείτονα όσο εμείς είμαστε θωρακισμένοι σωστά. Επίσης να πω ότι έχουμε υπογράψει δύο αμυντικές συμφωνίες και με την Γαλλία και με την Αμερική. Με τη Γαλλία μάλιστα και με ρήτρα αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που ο γείτονα σκεφτεί έστω να κάνει κάποιο επεισόδιο. Άρα θεωρώ ότι και με την εξωτερική πολιτική συνολικά και με τον κύριο Δένδια τα έχουμε πάει καταπληκτικά καλά στο εξωτερικό. Πλέον μας υπολογίζουν και σε όποιο φόρουμ καθίσουμε στο εξωτερικό, πλέον η Ελλάδα ξέρουν ότι είναι ένα στρατηγικός εταίρος και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει θωρακίσει τα ευρωπαϊκά σύνορα πλέον. Η Ευρώπη το... Καλά, είναι εταίρος, αλλά το ΝΑΤΟ, ξαναλέω, δεν ανταποκρίθηκε ποτέ σε αυτά που θα έπρεπε. Ο καθένας και το ΝΑΤΟ και όλοι κοιτάνε σε μια γεωστρατηγική σφαίρα, κύριε Τσόρμπα, όπως ξέρετε, κοιτάει τα συμφέροντά του. Έτσι. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει τα δικά της, να θωρακίσει τα ιστορικά της σύνορα. Αυτό έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πλέον κοιτάει στα ίσια και τους υπόλοιπους εταίρους. Με τα BNP στην Ουκρανία θωρακίζει τα νησιά μας. Μπορεί και κάνει σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, κύριε Αβραμόπουλε, τι λέτε, να μην συνδράμουμε? Δηλαδή, αν η Τουρκία ξαφνικά εισβάλλει στην Ελλάδα, θα πούμε όλα τα υπόλοιπα κράτη να μην κάνουν τίποτα, να καθίσουν να τους κοιτάνε? Εμείς αυτοί που πήραμε η πολιτική απόφαση ήταν, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος μάλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν να συνδράμουμε στο φίλο ουκρανικό λαό, σε αυτή την άδικη εισβολή που έγινε από τον Πούτιν, και να συνδράμουμε σε κάθε χώρα η οποία κάποια άλλη χώρα έρχεται και βουλεύεται τα εδάφη της χωρίς λόγο, χωρίς αίτιο και κάνει εισβολή. Γιατί έγινε μια εισβολή, ο πόλεμος είναι μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι θα έπρεπε να μείνουμε στα προηγούμενα τα χέρια? Άρα εμείς αντιμετωπίσαμε με τον τρόπο που η Ελλάδα πιστεύει στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν πρέπει μια ξένη χώρα να εισβάλλει χωρίς λόγο σε μια άλλη που τη θεωρητικά είναι και πιο αδύναμη χώρα. Αυτό είναι το δίκαιο του ισχυρού. Έτσι. Και αν η Τουρκία αύριο μεθαύριο δεν εξοπλιστεί πολύ πάνω από εμάς, τι λέτε? Θα πρέπει να έρθει σε εμάς και κανείς να μην κάνει τίποτα, να μην ανοίξει μύτη? Θα έπρεπε να συνδράμουμε κι εμείς, και αυτό κάναμε στην Ουκρανία και το κλείνω εδώ. Και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει αυτό, ότι με την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον έχει μια Ελλάδα θωρακισμένη. Έχει αντιμετωπίσει την υβριδική απειλή στον Εύρο, σας είπα. Και με όλα αυτά τα εξοπλιστικά προγράμματα, η γείτονα θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές να κάνει το παραμικρό στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούνι. Επειδή έχω λίγο χρόνο, θέλω έτσι κλείνοντας, μέσα σε 1-1,5 λεπτό ο καθένας, να επικεντρώσουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, κύριε. Κύριε Αβραμόπουλε, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στην Α Θεσσαλονίκης, όλες οι συνεντεύξεις που έχω κάνει με στελέχη σας, δεν ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την προσωπική σας εκλογή. Σας ενδιαφέρει να μιλήσετε για το κόμμα και τις θέσεις. Αξιοποιήστε το χρόνο όπως νομίζετε. Για τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς το κίνητρο για μας δεν είναι η προσωπική συμβολή, αλλά όλοι μαζί, σαν μια ομάδα. Όλοι δηλαδή υποψήφιοι βουλευτές, να βοηθήσουμε στον αγώνα, στην προσπάθεια που κάνει ο λαός μας να βελτιωθεί η κατάσταση προς όφελός του. Κοιτάξτε, τα προβλήματα και εδώ στην περιοχή κατά βάση είναι κοινά με τον υπόλοιπο λαό, σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το εισόδημα, τα προβλήματα που είπα πριν στην υγεία και στην παιδεία, αλλού πέφτουν σοβάδες, στις αίρες σκάνε καυστήρες, τεράστια κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, φορολεϊλασία, όπως είπα πριν, 7 δις υπεραπόδοση από έμεσους φόρους μόνο το πρώτο τρίμηνο. Αυτά λοιπόν είναι κοινά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα έχουμε και στην περιοχή μας πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία, όπως είπα και πριν, επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής. Αυτή η ιστορία, για παράδειγμα, ότι εν έτη 2023 έχουμε στην πόλη μας μισό μέσο μαζικής μεταφοράς,
με έναν ΟΑΣ να βρίσκεται σε τραγική κατάσταση και το μετρό Θεσσαλονίκης να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο πανελλαδικά, έχει όνομα και επίθετο. Έχει τη σφραγίδα κυβερνήσεων, πέρασαν όσων κυβέρνησαν, όσων κυβερνούν τέλος πάντων τη χώρα και τους ανταγωνισμούς και τα αδιέξοδα, αν θέλετε, των κατασκευαστικών ομίλων που δήθεν θα παρέδιδαν φθηνά και γρήγορα απαραίτητα έργα. Ή ακόμα η πόλη μας έχει μια πολύ χαμηλή αναλογία πρασίνου ανακάτοικο. Και αντί για ένα μητροπολιτικό πάρκο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, βλέπουμε να δρομολογείται ένα νέο επιχειρηματικό εκθεσιακό κέντρο με ένα πράσινο προάβλιο. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα που παρουσιάζονται και εδώ πέρα στην περιοχή, αλλά και τα γενικότερα, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Αυτά νομίζουμε ότι πρέπει να θέσει και να θέσουν και οι ψηφοφόροι μπροστά στις κάλπες και εμείς ως ΚΚΕ δεσμευόμαστε ότι θα με όλες μας τις δυνάμεις και με περισσότερες δυνάμεις μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου θα συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις έτσι ώστε ο λαός μας να είναι πιο δυνατός απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση και για να ανοίξει ένας δρόμος για τις πραγματικές μεγάλες ριζικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Δράμαλη, εσείς γίνετε μεγάλη μάχη στην Α Θεσσαλονίκης. Διαβάζουμε συνεχώς πρωτοσέλιδα και πολλοί νέοι άνθρωποι, νέα στελέχη θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Πείτε μου για τον δικό σας προσωπικό αγώνα. Εγώ θα μιλήσω για την Α Θεσσαλονίκης, η οποία είναι όντως μια δύσκολη περιφέρεια. Υπάρχουν κάποια λιμνάζοντα νερά. Είναι ένα κοινό μυστικό στην πόλη ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι εκλέγονται και ξαναεκλέγονται στα βουλευτικά αξιώματα. Αλλά υπάρχει μια γκρίνια από τον κόσμο ότι δεν γίνονται πολύ έντονα και διεκδικητικά, δεν πηγαίνουν στο κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι το Μαξίμου και η Αθήνα και στα Υπουργεία να διεκδικήσουν πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το ακούω σε όσα ραντεβού πηγαίνω, το έχω βιώσει και εγώ ο ίδιος και πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει νέο αίμα στην Νέα Δημοκρατία, να μπουν νέοι βουλευτές, αυτοδημιούργητοι, με ένσημα στην κοινωνία. Δεν τα πήγαν καλά, λέτε, όσοι βγαίνουν τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπουν και νέοι διεκδικητικοί χαρακτήρες. Μιλώ για τον εαυτό μου. Άνθρωποι που τεκμηριωμένα θα ζητήσουν από τα Υπουργεία να γίνουν αλλαγές στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει οικονομικό κέντρο, πρέπει να γίνει το παραλιακό της μέτωπο ταυτόχρονα με το ελληνικό. Δεν είναι μόνο Αθήνα η Ελλάδα, είναι και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να έρθει ένας οργανισμός ΑΠΕ για τη Θεσσαλονίκη, σας το είπα πριν και σας το τεκμηρίωσα το γιατί, με 65% εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην πόλη. Εγώ στο πρόγραμμά μου έχω πει να δεχθούν και τρία υπουργεία στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι το κοιτάνε και γελάνε, αλλά ίσως κάποιοι να το ανακυκλώσουν και σιγά σιγά αυτό που λέμε τώρα σαν ανέκδοτο, κάποια στιγμή να γίνει πράξη. Εγώ στο πρόγραμμά μου. Μετά το ανέκδοτο μετρό, όλα τα άλλα οχριούν, νομίζω. Ναι, η τρύπα του μετρό όμως γίνεται. Το 24 θα έχουμε μετρό. Τέλειο 23, αρχές 24. Θα έχουμε το μετρό, δεν θα έχουμε μουσαμάδες και θα γίνει. Όπως επίσης να διεκδικήσουμε, εν πάση περιπτώσει, οι νέοι βουλευτές, αν μας εμπιστευτεί ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, και όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εγώ είμαι στην πράσινη ενέργεια, δεν έχω παροπή, δεν ζητάω μόνο από τη Νέα Δημοκρατία τον ψήφο στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά ζητάω και από όσους πιστεύουν στην ενεργειακή αυτάρκεια, από φωτοβολταϊκά, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μου δώσουν την ευκαιρία, γιατί αν κυνηγήσω κάτι για την πόλη, θα είναι και για δικό τους καλό. Και για τον ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να είμαι πολυσυλλεκτικός. Δεν έχω παροπίδες και να πω ότι ο Θεσσαλονικός πρέπει να αλλάξει και ο Νεοδημοκράτης τον τρόπο που ψηφίζει. Αν θέλει να δει αλλαγή στην πόλη του συγκεκριμένα, θα πρέπει να αλλάξει και ο ίδιος το πώς ψηφίζει για να έχει μετά το δικαίωμα να απαιτήσει από νέους βουλευτές που θα μπουν το αποτέλεσμα. Γιατί εγώ αυτό που λέω και στις ομιλίες με τον κόσμο έξω είναι ότι μετά από 4 χρόνια, εγώ σας λέω αυτά, ελάτε να δείτε το έργο, το νομοθετικό που έχω κάνει, αν μου δώσει την ευκαιρία να εκλεγώ. Και τους καλώ να το κάνουν πράξη αυτό, να δώσουν την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους. Κύριε Δράμαλη, καλή επιτυχία. Κύριε Αβραμόπουλε, καλή επιτυχία. Καλό αγώνα μέχρι τις εκλογές με ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με τον υποψήφιο βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Πασόκ Κινάλ και μέχρι πρότινος βουλευτή, βέβαια, τον Γιώργο Αρβανιτίδη. Ενώ θα κλείσουμε με την πρωινή κινητοποίηση των εργαζομένων στο Παπα-Νικολάου. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Διαμαρτυρία για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης εργαζόμενοι στην κεντρική πύλη του νοσοκομείου. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται από το Σωματείο Εργαζομένων Παπα-Νικολάου για να αναδείξει τα τεράστια προβλήματα, τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, σε όλους τους κλάδους, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό. Είναι ακριβώς η συνθήκη, η τραγική κατάσταση που ζούμε στα κόκκινα
και μετά την πανδημία, έτσι ακριβώς συνεχίζει λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας από όλες τις κυβερνήσεις. Βλέπουμε να τίθεται ένα αμφιβόλο και να κινδυνεύει η λειτουργία ολόκληρων τμήματων λόγω έλλειψης προσωπικού. Βλέπουμε ακριβώς λόγω της υποστελέχωσης να μην μπορούμε να παρέχουμε τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας που θέλουμε και μπορούμε και εκπαιδευόμαστε για να παρέχουμε στους ασθενείς μας. Τους δηλώνουμε ότι οι επόμενοι σταθμάρχες στην υγεία δεν πρόκειται να γίνουμε, γιατί αυτό που ζούμε καθημερινά μες στα νοσοκομεία είναι μια ακόμα κοιλάδα των τεμπών με τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα, γι' αυτό και καλούμε και όλους τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία και τους φορείς της πόλης να ενισχύσουν τον αγώνα μας για μαζικές προσλήψεις για την πραγματική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας κόντρα στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή του. Κατά την κινητοποίησή τους, οι εργαζόμενοι τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, ενώ εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επισκευαστεί η πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου που καταστράφηκε από φωτιά, κατά τη διάρκεια της οποίας βρήκαν τραγικό θάνατο 2 ασθενείς πριν από περίπου 1 χρόνο.